Επιστρέφουμε με το επόμενο θέμα μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν φοιτητή. Θάνο. Είναι ο κύριος Κώστας Λάχανης, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η αφορμή για την οποία καλέσαμε και συζητάμε δεν είναι καλή, γιατί στα ξημερώματα της Τετάρτης, στις εστίες, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ξέσπασε μια φωτιά σε δωμάτιο φοιτήτριας, η φοιτήτρια κατέληξε να ζητάει βοήθεια από τους γείτονές της για να απεγκλωβιστεί από τις φλόγες. Διαβάζω από το σχετικό κείμενο του συλλόγου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ο συναγερμός δεν χτύπησε αυτόματα, ενώ όσο και να προσπάθησαν να τον ενεργοποιήσουν χειροκίνητα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Με αποτέλεσμα να προσπαθούν με φωνές και χτυπήματα να ξυπνήσουν όσους βρίσκονταν στο κτίριο. Την ίστατη στιγμή, με τη συνεργασία της πυροσβεστικής και εστιακών φοιτητών, κατάφεραν να απομακρυνθούν οι περισσότεροι με ασφάλεια, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κύριε Λάχανη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Οπότε δεν είναι μόνο ότι δεν δούλεψε αυτόματα, είναι ότι δεν υπήρχε κανένας τρόπος να τον ενεργοποιήσετε προκειμένου να μπορέσει να εκενωθεί κανονικά το κτίριο. Θέλετε να μας να μιλάμε στον ελληνικό? Ναι, εννοείται. Και εσύ όμως? Εγώ. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, οπότε καταρχάς ήσουν εκεί? Εγώ βρισκόμουν εκεί πέρα. Ειδοποιηθήκαμε οι περισσότεροι εστιακοί φοιτητές εκείνη τη στιγμή. Να ξεκινήσω λίγο με κάτι που συνδέθηκε με το προηγούμενο θέμα σας, δηλαδή μιλάμε για μια επιχείρηση συγκάλυψης και αυτού του γεγονότος, παρόμοια με την ιστορία έτσι, με τα τέμπη που συζητούσατε κι εσείς. Αν δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν έχετε δει το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Βρετανία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά φέρει μέσα ότι όλα λειτουργήσαν τέλεια, ότι το σύστημα πυρασφάλειας ήταν εξαιρετικό, ότι απεγκλωβίστηκαν όλοι οι φοιτητές χωρίς προβλήματα και μια χαρά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάτι τέτοιο, να το πούμε από την αρχή, δεν ισχύει. Είναι μια προσπάθεια να σώσουν τα τομάρια τους, θέλετε να το πείτε, να συγκαλύψουν τέλος πάντων τις ευθύνες που υπάρχουν. Τα γεγονότα είχαν ως εξής. Η κοπέλα της οποίας στο δωμάτιο ξέσπασε η πυρκαγιά, ξύπνησε και βρισκόταν ήδη μέσα στις φλόγες. Κατάφερε κάπως να βγει προς το διάδρομο, την πήραν και κάποιοι φοιτητές γείτονές της, βρέθηκαν εκεί, βγήκαν έξω. Δεν είχε χτυπήσει κανένας αυτόματος συναγερμός όπως διαβάστηκε προηγουμένως και πατήσανε τα κλασικά κόκκινα κουμπάκια που υπάρχουν σε κάθε δημόσιο κτίριο, σε κάθε υποδομή που ενεργοποιούν χειροκίνητα το μηχανισμό έτσι που ηχεί το συναγερμό και αυτός, ούτε αυτός βασικά, δεν λειτουργήσε. Με αποτέλεσμα, ειδικά στον τρίτο όροφο και τελευταίο που ξέσπασε φωτιά... Αυτό τώρα δεν είναι κάτι υποκειμενικό, δεν είναι άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Δεν λειτουργήσε. Δεν έχει περίπου, ολίγων. Δεν υπάρχει κανένα περίπου. Είναι ουσιαστικά... Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν λειτουργήσε τίποτα και δεν λειτουργούσε τίποτα, εγκλωβίστηκαν κιόλας περίπου 13 άτομα στον τρίτο όροφο. Γιατί η φωτιά, έτσι όπως εξαπλωνόταν, έκαιγε περισσότερο, γέμισε όλο το διάδρομο του τρίτου ορόφου με πολύ πυκνό καπνό, δεν μπορούσε να εισέλθει κάποιος ούτε να δει, ούτε να ανασάνει, με αποτέλεσμα να βρίσκονται άτομα μέσα στα φοιτήτριες, μέσα στα δωμάτια, χωρίς να έχουν διέξοδο, μόνο το μπαλκόνι απέμενε. Και πάλι καλά. Αποτύχη δεν είχαμε κάποιον εκεί πέρα νεκρό, γιατί βρισκόμασταν και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, οι φοιτητές μας εστιακοί. Μπαίναμε μέσα με ό,τι είχαμε, μία μπλούζα για να καλύπτουμε το πρόσωπο, κάπως να κρατήσουμε την ανάσα μας μέχρι να τους τραβήξουμε, να τους βγάλουμε έξω. Αλλά ήταν καθαρά αποτύχη που βρισκόμασταν εκεί πέρα. Και κάποιος μπόρεσε να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Υποθέτω ότι δεν είστε εκπαιδευμένοι για να το κάνετε αυτό. Δεν είστε πυροσβέστες, ναι. Και επίσης θα κάνω και μια ερώτηση πάρα πολύ τολμηρή. Έχει γίνει ποτέ κάποιος εικονικός συναγερμός, κάποια άσκηση ετοιμότητας για τη φωτιά? Λοιπόν, δεν έχει γίνει καμία άσκηση. Καταρχάς θα είχατε ανακαλύψει ότι δεν δουλεύει ο συναγερμός αν είχε γίνει. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Το αστείο είναι ότι αυτό το είχαμε ανακαλύψει. Και υπάρχουν τουλάχιστον τα 2-3 τελευταία χρόνια και ο Σύλλογος Εστιακών Φοιτητών
αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Αμίνων και ειδικά της τεχνικής υπηρεσίας, προειδοποιούσαμε ότι δεν υπάρχει πυρά ασφάλεια. Δεν υπάρχουν συναγερμοί. Μπορεί να σας ακουστεί και λίγο αστείο, αλλά οι συναγερμοί είχαν χτυπήσει από μόνοι τους χωρίς να υπάρχει φωτιά, μόνο κατά περίοδο που είχαμε εξεταστηθεί και μας ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα. Και απλά πηγαίναν και τους κλείνανε. Τώρα που χρειάστηκε, δεν λειτουργούσαν και το προηγούμενο διάστημα δεν λειτουργούσαν. Ήταν γνωστό με άλλη αφορμή. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ήταν γνωστό με άλλη αφορμή ότι υπάρχει ζήτημα με τους συναγερμούς. Αν χτυπάνε δηλαδή χωρίς λόγο στο άκυρο στη διάρκεια της νύχτας, σημαίνει ότι έχει χαλάσει το σύστημα. Είναι μια καλή αφορμή να τα διορθώσεις εκείνη τη στιγμή πριν έρθει η στιγμή της φωτιάς. Αυτό προφανώς. Επίσης, όταν χτυπάνε για άκυρο λόγο, τι κάνατε, αλλάζατε πλευρό, υποθέτω. Βγαίνατε όλοι συντεταγμένα για να πάτε σε προαποφασισμένα σημεία, φαντάζομαι όχι. Το λέω επειδή εγώ έχω κάνει στην Αγγλία τέτοιες ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς και. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο περίεργο. Δηλαδή, θα έπρεπε ένα σύστημα να δουλεύει και να ξέρετε τι να κάνετε όταν δουλεύει. Δεν είναι τόσο περίεργο. Δηλαδή, το ναι. Καταλαβαίνω που με κοροϊδεύουν στο chat για το ότι το ρωτάω αυτό. Αλλά δεν είναι και τόσο εξωφρενικό. Δηλαδή, χρειάστηκε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Χρειάστηκε. Υπήρξε φωτιά και υπήρξε φωτιά που φαίνεται ότι για να εγκλωβιστούν άτομα και να συμβεί αυτό δεν ήταν ασήμαντη. Οπότε δεν είναι και τόσο παράλογο να το ζητήσει κανείς, να υπάρχει ένα σύστημα που να δουλεύει και να γνωρίζετε κι εσείς πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείτε όταν χτυπήσει ο συναγερμός. Δεν υπήρχε κανένα πρωτόκολλο το οποίο ούτε να έχει γνωστοποιηθεί στους φοιτητές και ούτε η διοίκηση του Πανεπιστημίου, η εκπρόσωποι εκεί του Συμβουλίου Διοίκησης, οι Πρίτανης, υπεύθυνοι εκεί ασφαλείας του Πανεπιστημίου, δεν είχαν κανένα πρωτόκολλο. Σκεφτείτε, φτάσανε στο σημείο κατόπιν εορτής, αφού εμείς οι ίδιοι, ρισκάροντας, ας πούμε και εμείς οι ίδιοι, μπαίνοντας μέσα στον τρίτο όροφο με την κόλαση που γινόταν εκεί μέσα, ήρθανε χωρίς να έχουν κλειδιά, να έχουν φέρει τα κλειδιά των δωματίων, για να δούμε, να ανοίξουν οι πυροσβέστες, έστω με τις μάσκες, να δουν αν εγκλωβίστηκε κάποιος, αν έχει λιποθυμήσει, αν έπαθε, μπορεί να πέθαινε από ασφυξία. Να δούμε αν έχει μείνει κάποιος πίσω. Τίποτα απολύτως, απροετοίμαστη εντελώς, κανένα πρωτόκολλο. Και προφανώς ούτε εκ των προτέρων υπήρχε μια προετοιμασία και αυτό είναι το πιο εγκληματικό κατά τη γνώμη μου και έτσι θα το λέω ξεκάθαρα, γιατί είναι εγκληματική αμέλεια το να έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα και οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου. Και ξέρετε τι μας λέγανε. Απαξιούσαν συνεχώς για ό,τι λέγαμε. Λέγανε εσείς θέλετε να δυσμιμήσετε το Πανεπιστήμιο. Θέλετε να κάνετε πολιτικές καριέρες, όπως λέει την κυρία Καριστιανού. Θέλετε να κάνετε... Ο γενιδούνιας της πυρασφάλειας των εστιακών φοιτητών. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και στους εργαζόμενους, οι οποίοι προειδοποιούσαν, υπάρχουν πολύ εκτενείς αναφορές, έγγραφες, καταγγελίες στη σύγκληκο του Πανεπιστημίου, από τον προηγούμενο υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας, που λέγανε. Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό. Έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε μειώσει τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας μας 70% τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους ασφάλειας των κτηρίων. Δεν έχουμε προσωπικό. Και η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι, ακούστε να δείτε, είστε τεμπέλης, κύριε μου, θα πρέπει να τα κάνετε όλα. Και άμα τον ηρωνευόντουσαν και όλο τον άνθρωπο, λέγανε να σας δώσουμε κανένα μαντήλι για να σκουπίσετε τον υδρότα σας, τόση δουλειά που έχετε. Και το ίδιο και με τις προειδοποίησεις του δικού μας συλλόγου, έτσι, των ίδιων των φοιτητών, των εστιακών. Okay. Τελικά, αυτό που καταλήξαν ήταν ότι δόθηκε ιδιώτη, έτσι, είναι από την αρμοδιότητα ενός ιδιώτη, μιας... Αυτό, να σε διακόψω, Βαλή, γιατί μου έκανε εντύπωση στην ανακοίνωση της Πριτανίας που επικαλέστηκες πριν και το λένε πολύ διακριτικά. Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι υφίσταται σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας και υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Αυτός είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος για να το γράψεις, προσεκτικός θα πω. Δηλαδή υφίσταται σύμβαση. Υφίσταται σύμβαση με ιδιώτη όπως λες. Ναι, υπάρχει σύμβαση με ιδιώτη. Εντάξει, ιδιώτη, παιδί μου. Ναι, τηρείτε. Απλώς δεν σβήνει φωτιές η σύμβαση. Δηλαδή, εκτός από τη σύμβαση, θες κάτι να κάνει κιόλας αυτός. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα καίγεσαι και θα λες πάντως σύμβαση υπάρχει. Ναι. Έχεις εικόνα για το πότε δίνεται αυτό και τι συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα με τη σύμβαση. Τέθηκε ξανά το ζήτημα. Έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για την πυρασφάλεια. Μας λέτε ότι όχι.
απαραίτητες ενέργειες δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Ο εργολάβος αυτός ο συγκεκριμένος το επόμενο πρωί, μετά από λίγες ώρες που κοντέψαμε να κάνουμε ζωντανή εκεί μέσα και διάφοροι συμφοιτητές μας, πήγε και στα υπόλοιπα κτίρια κατευθείαν να ελέγξει τους συναγερμούς και να κάνει εγκατάσταση, ας πούμε, των απαραίτητων τέτοιων. Ελπίζω να μην μας πούνε ότι είμαστε εμείς οι ψεύτες και λειτουργούσαν μια χαρά οι συναγερμοί. Αν και βλέπω ότι δεν το παίρνουν το μάθημά τους, παρά τα αποτελέσματα που βλέπουμε από αυτή την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, τι έφερε με τα τρένα, τι έχει φέρει ή πάει να φέρει με την υγεία, τι φέρνει με τα ίδια τα πανεπιστήμια. Γιατί εμείς αυτές τις τραγικές συνέπειες τις έχουμε προβλέψει. Το δύο μήνες τώρα που κάναμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια, έτσι το γνωρίζετε πολύ καλά, κάναμε αυτόν τον αγώνα γιατί ακριβώς δεν θέλουμε ο κύριος Πυρακάκης ή ο κύριος Μητσοτάκης να ιδιωτικοποιήσει την εκπαίδευση. Δεν θέλουμε μια εκπαίδευση που να λειτουργεί με βάση το ποιος ιδιώτης θα μπαίνει και θα κερδίζει από την χύψη υποδομή. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο όπως αυτό που πάνε να διαμορφώσουν που το έχουμε διαλύσει πραγματικά. Δεν έχει ουσία ούτε η ποιότητα των σπουδών μας, ούτε η ζωή μας ίδια, ας πούμε, οριακά. Και πραγματικά, σε άλλη περίπτωση που δεν ίσχυαν αυτά που λέω, φαντάζομαι ότι δεν θα είχε μετατρέψει τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου εδώ η διοίκησή μας, τις κατευθύνσεις εννοείται που βάζει και ο νόμος και οι προηγούμενοι νόμοι που χτυπούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, δεν θα είχαν μετατρέψει τους υπαλλήλους από τεχνικούς ασφαλείας σε φοροεισπράκτορες. Γιατί εμάς, για να μένουμε σε αυτή την αιτία, δεν ξέρω πέντε... 40 ευρώ το μήνα. 40 ευρώ το μήνα. Από φοιτητές που δεν έχουν οικογένειες, από φοιτητές που έχουν και τους δύο γονείς άνεργους, από φοιτητές με μηδενικά εισοδήματα, με σοβαρά θέματα υγείας και άλλα κοινωνικά κριτήρια, ας πούμε. Και έχουν αυτοί τώρα την αξιοπρέπεια να βγουν και να πούνε θέλουμε τα φραγκοδίκαγα ακόμη και από εσάς. Ωραία, για ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Εμείς αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτρέψουμε. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Να προσέχετε τις φωτιές. Ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη. Αγοράστε πυρήμαχες πιτζάμες προς το παρόν και τα υπόλοιπα ας δούμε. Συμπληρώσω ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα. Ό,τι ναι, θέλεις, ναι. Ό,τι θέλεις, ναι. Ακριβώς είναι αυτό που λέγατε ότι, για την ατομική ευθύνη. Ότι υπάρχει περίπτωση η Βρετανία να τα ρίξει και πάνω μας. Να τα ρίξει στη φοιτήτρια, ότι αυτή έκανε εμπρισμό, δεν ξέρω ότι έκανε. Ότι φταίει ο κάθε φοιτητής που έχει ένα μικρό καλοριφεράκι για να μπορεί να ζεσταίνει το χειμώνα, γιατί η θέρμανση δεν είναι επαρκής. Και ότι εμείς φταίμε συνολικά. Το ίδιο αφήγημα όπως και με τα τέμπη, δηλαδή αυτό το λάθος. Αυτά δεν θα είχαν νόημα τα μέτρα ασφαλείας να υπάρχουν αν δεν υπήρχαν τα ανθρώπινα λάθη, τα τυχαία γεγονότα κτλ. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό είναι. Ναι, τουλάχιστον. Καλέσαμε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να βάλει σύγκλιτο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, εκτάκτως, να παρευρεθούμε εκεί όλοι οι φοιτητές, να θέσουμε τα αιτήματά μας για αποκατάσταση των μέτρων προστασίας, όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά συνολικά όλοι του Πανεπιστημίου, τα οποία είναι γνωστά και στην ίδια τη διοίκηση, ακόμη και αν επιλέγει να τα αγνοεί. Και από εκεί και πέρα έτσι θα κάνουμε κάθε τι που είναι δυνατό, ας πούμε, να περάσει από τα δικά μας χέρια, έτσι ώστε να μην γίνουμε θύματα άλλου ενός προμελετημένου και προανακοινωμένου, να το πούμε έτσι, εγκλήματος. Όπως θα πρέπει, όπως αυτό που παραλίγο να γίνει τώρα και όπως πολλά άλλα που προετοιμάζονται, γιατί δυστυχώς και λυπάμαι όντως που το λέω, βλέπω ότι μεγαλώνουμε και σαν φοιτητές και σαν νεολαία σε μια κοινωνία που έχει προετοιμασμένα αρκετά ακόμη εγκλήματα και έχει αρκετά ακόμη θύματα τα οποία έχουν προαποφασίσει έτσι να πάνε. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.